Κοίταξε, ο Ζαμπίδης είναι σταθερός. Είναι αθλητής. Είναι Iron Mike. Είναι σκληραγωγημένοι. Εγώ είμαι μαζί τους πάντως με τους αθλητές. Είμαι μαζί τους. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Κοίταξε, δεν περιμένει από αυτούς να κάνουν μια ίντρικα όπως η φωτιά ή η πράσινη. Mm. Δεν το περιμένει. Καλά, η Ευαγγελία την κάνει λίγο. Λέει την αλήθεια όμως. Ναι, αλλά δεν κάνει μια ίντρικα. Δηλαδή λέει να παίξω και δεν την βάζουν να παίξει. Ναι, λέει όμως ότι ας πούμε η Όλγα ας πούμε, που έπεφτε κανείς δεν της είπε τίποτα και εμένα που κόλλησε στην κοτσίδα μου το, το κολλιέ. Είχε πέσει αρκετές φορές η Όλγα. Η Όλγα δεν μπορούσε να σταθεί εκεί. Η Όλγα ήταν μόνο χθες καλή. Η Όλγα γενικά δεν το έχει στα αγωνίσματα. Καθόλου. Τα λέμε. Μόνο χθες που την είδαμε. Χθες ήταν καλή. Μόνο. Το ότι όμως όταν ήταν να ψηφίσουν ρε παιδιά δεν σας έκανε εντύπωση. Δηλαδή είδαμε μέχρι τώρα ψηφοφορίες για παράδειγμα τη φωτιά και τη ζούγκλα. Κάθε φορά ήταν πίχτρα στην ίντριγκα. Δηλαδή, θα σε ψηφίσω για την ηλικία, θα σε ψηφίσω για να σου δώσω την ευκαιρία, θα γίνει star του Hollywood, μήνα εδώ πέρα στο Nomads. Δηλαδή, όλες οι δικαιολογίες ήταν κάπως. Εδώ, εγώ πρώτη φορά άκουσα συγκροτημένες απόψεις από τους αθλητές. Εγώ εδώ δεν άκουσα καμία δικαιολογία. Γιατί? Ψήφισαν απλά την Ευαγγελία Φωτεινή. Εδώ ήταν ψυχροί εκτελεστές. Άκου να σου πω, εδώ δεν είχε καθόλου συνέστημα. Γι' αυτό είπανε, θα βγάλουμε ο αδύναμος κρίκος είναι η Ευαγγελία. Για του χύψη λόγου. Είναι και πιο μικρή. Αλλά και λίγο το αθλητικό ιδεώδες όμως. Ότι εδώ πάμε όλοι για την νίκη. Όχι, παιδιά, εγώ το νιώσα πάρα πολύ. Να σου βάρουν, επειδή ας πούμε είναι σύγχρονη κολύμβηση. Πώς το λένε. Ναι, ναι, ναι. Σύγχρονη κοπέλα, η Ευαγγελία κάνει. Ναι, ότι χορεύει στο νερό επί τη ουσία. Το είπα ανοιχτά. Δεν ξέρουν το αθλητικό. Βγάλανε γι' αυτό. Δεν νομίζω όμως ήταν αυτό, παιδιά. Καταρχήν δεν σα έκανε εντύπωση ότι όλη η ομάδα είχαν κοινή γραμμή. Κοινή γραμμή όλοι. Άρα αυτό τι σημαίνει. Ομάδα, αθλητισμός. Όχι, συμμαχία. Σημαίνει ότι έχουμε συνεννοηθεί και βγάζουμε την Ευαγγελία απ' έξω. Γιατί όταν η Ευαγγελία λέει ότι εγώ τους έλεγα να παίξω και μου λέγανε όχι μην παίξεις, κάτι δείχνει. Μα κάτσε, δεν πρέπει. Την είχε απομονώσει η ομάδα της, γιατί όχι, πριν λέω ότι δεν την άφηνα να παίξει, γιατί την είχαν απομονώσει, γιατί θεωρούσαν ενδεχομένως ότι το άθλημά της δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό. Όχι, αυτό δεν είναι πολύ καλό. Αθλητικό ιδεώδες είπες πριν. Αθλητικό ιδεώδες. Έτσι δεν παίζουν οι ομάδες. Κοπέλα, δώσε μου και εμένα μια ευκαιρία να φανώ αυτή η μίγα Παναγιά μου. Θα τη δώσουν, φαντάζομαι, σύντομα. Ναι, την ψήφισα. Αλλά να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Όταν αποφασίζουν όλοι μαζί και έχουν κοινή γραμμή και το έχουν συζητήσει παρούσα η κοπέλα, παρουσία της Ευαγγελίας. Και τη ρώτησε ο Γρηγόρης, ήσουν παρούσα. Ναι, λέει μπροστά μου, όντως, τα είπαν όλα μπροστά μου. Άρα μπροστά της τη είπαν, είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Έτσι γίνεται. Δεν κρίνουμε αυτό. Και σου λέει η ίδια, πώς με κρίνεις ως αδύναμο κρίκο, όταν εγώ σου έχω ζητήσει άπειρες φορές να παίξω και εσύ μου έχεις πει όχι. Και φαίνεται δυνατή δηλαδή. Και τη το είπε και μπροστά του αυτά. Δεν είναι πιο έντονο που στέκεσαι το σώμα τη. Φαίνεται ένα δυνατό κορίτσι. Θεέ μου, δυνατό φαίνεται, αλλά για να λέμε και τις αλήθειες, εγώ μέχρι το χθεσινό επεισόδιο που πήρα τα χαρτιά που έχουμε, κάτσα και διάβασα όλα τα στοιχεία γιατί πρώτη φορά έβλεπα την κοπέλα αυτή να μου και να μου απευθύνει το λόγο σε μένα το γιατί τις άλλες τις έχεις δει. Όχι, γιατί η κοπέλα αυτή προφανώς ήταν λίγο κάπως. Όχι, όχι, έχουμε δει και την άλλη που έχει φοβία με τα μάτια. Τη Δήμητρα, χθες. Εντάξει, είναι λογικό σε κάθε επεισόδιο να μιλάμε. Λεπτά, η Δήμητρα. Αυτή που έκλεισε τα αυτιά της όταν ψήφιζε η πρώτη. Πώς τη λένε. Η Όλγα, όταν ψήφισε η Όλγα, έκλεινε τα αυτιά της, παιδιά, μην ακούσει το όνομά της. Τρομερό. Να σας πω και κάτι, και κόντρα στο αθλητικό ιδεώδες δεν είναι η αποτυχία, είναι ίσα ίσα ένα εφαλτήριο για κάτι καλύτερο. Ναι. Την κοπέλα της έκοψαν τα φτερά που έκλεινε. Κλεοπάτρα. Δεν θα τους αποτέ τη δυνατότητα. Σε μια ομάδα μπάσκετ, παιδιά, σε μια ομάδα ποδοσφαίρου, πιο αδύναμος, θα κάτσει στον μπάγκο. Είπε η καλή μου ότι όλοι λένε ότι θα βάλουμε την Όλγα πάνω στην καρότσα γιατί ξέρει από ισορροπία. Συγγνώμη, εγώ στέκομαι στο ένα πόδι μέσα στο νερό. Γιατί δεν βάλανε εμένα. Το αθλητικό ιδεώδες κοντράρεται επίσης με την ηρωνία που είχε ο Μιχάλης Ζαμπίδης απέναντι στο κορίτσι. Πιο αθλητικό. Και με απογοήτευσε πάρα πολύ. Με απογοήτευσε πάρα πολύ. Προσπαθεί ο Ζαμπίδης να κρατήσει το επίπεδο τη ομάδα. Έχει τόσο δράμα γιατί. Έχουμε λίγο βίλα. Να δούμε λίγο.